Χτες το βράδυ, 7.30 ώρα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα και μετά πήρα την επόμενη είδηση από τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Σήμερα το πρωί η υπηρεσία ξεκίνησε πειθαρχική διερεύνηση του θέματος. Ο πατέρας πριν λίγο τηλεφώνησε και είπε θα περάσει από εδώ. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζουμε ότι δύο παιδάκια μεγαλύτερης τάξης επιτέθηκαν σε ένα παιδί μικρότερης ηλικίας. Αυτό ισχύει? Κοιτάξτε, οι διαπληκτισμοί και η επιθετικότητα με τις πολλές μορφές που έχει επιθετικότητα συνδέεται με την παιδική ηλικία. Και έχει διάφορες μορφές η επιθετικότητα. Είναι συντελεστική, είναι η εχθρική επιθετικότητα. Τώρα, για το σχολείο στο οποίο αναφερόμασταν, υπήρχαν συνάδελφοι έξω στον προάβλιο χώρο που κάναν την εφημερία τους. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την οποία ξεκινάει η υπηρεσία, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για να καταλάβουμε τώρα το βάρος, σε ποια πλάτη πέφτει ακριβώς, στο σχολείο, στους γονείς, τι ακριβώς τώρα γίνεται όσον αφορά τις ευθύνες? Θα ολοκληρωθεί η πειθαρχική διερεύνηση και θα αποδοθούν ευθύνες. Και στο περισσότερο φυσικά από εμάς στο εσωτερικό πλαίσιο του σχολείου. Θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο και η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση των δασκάλων, γιατί πολλοί από αυτούς δεν ήταν στο σχολείο και ίσως κατά αυτόν τον τρόπο ήταν και ελεύθερο το παιδί για ορισμένα παιδιά να φερθούν όπως φέρθηκαν? Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι έγινε το συμβάν για το οποίο μιλάει ο γονέας στο διάλειμμα και στο διάλειμμα είναι γεγονός ότι ήταν 4 εκπαιδευτικοί παρόντες. Οπότε δεν έχει σχέση το ποσοστό απεργίας και η παρουσία εκπαιδευτικών. Δεν είχαμε απουσία εκπαιδευτικών, 4 ήταν να είναι, 4 ήταν εφημερία. Το σχολείο φρόντισε, από ότι εγώ δική μου εικασία εκλαμβάνω, να υπάρχουν εφημερίες στα διαλύματα ανεξάρτητα από τους απεργούντες. Σκοπεύετε να μιλήσετε και με τους γονείς των άλλων δύο παιδιών? Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά.